και μας πήρε αρκετό χρόνο. Πήγαν όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά για τον Μιχάλη Λεπιδάκη και μια πολύ καλή επέμβαση από την πλευρά των αστυνομικών δυνάμεων. Και συγχαρητήρια, πρέπει να τα λέμε. Συγχαρητήρια. Στην πράξη τα συγχαρητήρια και μπράβο. Έτσι, έτσι. Να έρθουμε τώρα στα τη ζωή. Αφού πείτε κάτι για το ελληνικό, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κοινωνία. Για την κοινωνία αφορά το ελληνικό. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σταμάτη ότι πρέπει να ακολουθεί ο νόμος. Να κηρυχθεί ο αρχαιολογικός χώρος. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Τι συμφωνώ. Είπατε να μην κηρυχθεί ο αρχαιολογικός χώρος. Είπατε το μοντέλο του μετρό της Αθήνας. Όχι, του μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτό είπα. Δεν είπα αυτό. Ούτε στη Θεσσαλονίκη έγινε έτσι. Έγινε στην έτσι. Αθήνα έγινε. Και στη Θεσσαλονίκη έγινε. Αυτό που υπεγράφει ήταν με την πρόοδο των εργασιών. Αν διαπιστώνεται ότι ύπαρξη αρχαιοτήτων, θα επεμβαίνει το ΚΑΣ. Προφανώς ο κύριος Σταμάτης δεν γνωρίζει τον νόμο. Ο νόμος λέει, ο αρχαιολογικός νόμος λέει ότι πρέπει να κηρυχθεί ο χώρος αρχαιολογικός, θα δοθεί η οικοδομική άδεια, καμία αντίρρηση, και όταν προκύπτουν ζητήματα, ευρήματα αρχαιολογικά, θα υπάρχει επιτόπου το αυτό, κύριε Φίλη, συγγνώμη, αυτό. Υπηρεσία. Άρα λοιπόν. Αυτό έχει υπογραφεί ως μνημόνιο, όχι, το μνημόνιο ανάμεσα στην κυβέρνηση δεν λέει το και μνημόνιο, στην εταιρεία. Το μνημόνιο δεν λέει τίποτα προ τα προσκόμματα. Προ τα προσκόμματα λοιπόν. Απαντήσω τώρα. Αν υπάρχουν λοιπόν προσκόμματα, πού βρίσκονται. Κύριε Σταμάτη, δεν υπάρχουν προσκόμματα. Υπάρχει αύριο η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, που εμείς με εμπιστοσύνη αναμένουμε την αποφασή του. Είναι ένα όργανο που δεν είναι διοριστεί από την κυβέρνηση. Έχει μεγάλη θητεία, με έγκριτους αρχαιολόγους, πανεπιστημιακούς. Και αν δεν βγάλει απόφαση αύριο. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μερική διαταξή του, θα βγάλει απόφαση. Και δεν προτρέχω. Δεν βγάλει απόφαση. Δεν προτρέχω. Και λέω ότι πιστεύω ότι θα τρεις βγάλει απόφαση. Τρεις φορές περιμέναμε να βγάλει απόφαση. Ανακύπτουν δύο θέματα. Η ευθύνη δεν είναι του ΚΑΣ. Η ευθύνη έχει να κάνει με τον επενδυτή. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Περιμέναμε να φέρει τα σχέδια. Περιμέναμε τα σχέδια από πέρσι τέτοια εποχή και τα φέραν τον Ιούνιο φέτος. Ένα χρόνο μετά περίπου ο επενδυτής. Αλλά τελειώνοντας, θέλω να πω. Να αφήσουμε το αρμόδιο από το νόμο όργανο, το ΚΑΣ, να λάβει τις αποφάσεις του. Γνωμοτικό είναι, είπε ο κύριος Σταμάτης. Δεν το παγώ, η κυβέρνηση το είπε. Το λέει ο νόμος. Έτσι. Ότι είναι γνωμοτικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εκ των προτέρων να αμφισβητούμε την αποφασή του. Θα το δούμε τι γίνεται. Υπάρχει και το δικαστήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλα κρίνονται αν υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Μην μιλάμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί έχει βγάλει άλλες αποφάσεις τις οποίες έχετε παραβιάσει. Εγώ δεν λέω ότι. Σας είπα και προηγουμένως. Ακούστε. Δεν κάνουμε συμψηφισμό λανθασμένων αποφάσεων. Ναι, αλλά εμείς οι πολίτες. Αλλά εμείς οι πολίτες βλέπουμε υπερευαισθησία. Μπορεί να είναι δικαιολογημένη η ευαισθησία. Σε όλα έχουμε ευαισθησία. Στην νομιμότητα έχουμε ευαισθησία, όπως έλεγα. Στην εφαρμογή της νομιμότητας. Στην εφαρμογή έχουμε. Όπου προκύπτουν αδύρυτα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση είναι άλλη. Γιατί εδώ προέκυψε και κάτι άλλο, θα τρελαθώ. Όμως. Δηλαδή, πρώην βουλευτές και πρώην ευρωβουλευτές, οι οποίοι μπορεί να έχουν ψηφίσει και μνημονιακούς νόμους για την μείωση των συντάξεων, θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μείωση των συντάξεων τους. Δηλαδή, εκεί που μας χρωστάγανε, θα πάρουν και το βόδι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά για να ολοκληρώσω. Και με ενδιαφέρει πολύ το θέμα αυτό. Και μιλάω από την πλευρά της κοινωνίας. Και μας ενδιαφέρει όλους. Κοιτάξτε. Μεταφέρω το προβληματισμό της κοινωνίας. Όταν υπάρχει ένας κλάδος, ένα σώμα, μια υπηρεσία όπως είναι οι αρχαιολόγοι, που διαχρονικά, από όταν φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα, δίδουν μια μάχη με βάση επιστημονικές αρχές και μια έγνοια για την πολιτική κοινωνία. Να περιμένουμε λοιπόν και αύριο. Δεν πρέπει να τους δυσφημούμε. Δεν πρέπει να τους θεωρούμε ότι είναι ύποπτοι. Εδώ ανακύπτουν δύο άμεσα ερωτήματα. Εσείς, κύριε λέμε ότι η αρμοδιότητα είναι γνωμοδοτική του ΚΑΣ. Ναι. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, διότι η πολιτική δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Τι σημαίνει στην πράξη, εάν η απόφαση, η γνωμοδότηση του ΚΑΣ είναι αρνητική, θα προχωρήσει ή όχι. Και το δεύτερο, υπάρχει μια ρητή δήλωση του αρμόδιου υπουργού, επαναλαμβάνω. Δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι δική μου, που λέει ανεξάρτητα από τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ. Η επένδυση θα γίνει. Δηλαδή δεν μας απασχολεί και δεν μας ενδιαφέρει. Μα το ΚΑΣ δεν είναι αντίον τη επένδυση. Κύριε Σταμάτη, δεν είπα αυτό το γύρο. Δεν καταλάβατε. Το ΚΑΣ δεν είναι αντίον τη επένδυση. Θεωρητικά γίνεται η έρευνα. Πρακτικά. Πρακτικά. Συγγνώμη, πρακτικά έχει αποτέλεσμα, και κύριε Φίλιπ. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Και πιστεύω ότι η επένδυση του ΚΑΣ είναι αρνητική. Εάν η απόφαση του ΚΑΣ είναι αρνητική, υπάρχουν δύο προβλήματα. Εάν η κυβέρνηση θα την αγνοήσει και θα προχωρήσει, εάν είναι αρνητική κατά της επένδυσης με την έννοια ότι δεν δίνουμε άδεια. Θέτει περιορισμούς. Θέτει περιορισμούς. Θέτει περιορισμούς. Άρα δεν μπορεί να προχωρήσει όλα τα έργα τα μεγάλα. Δεν μπορεί να προχωρήσει η επένδυση. Εσείς μιλάτε ως επενδυτής τώρα ή ως κόμμα. Εγώ
Ως κόμμα μιλάτε. Ως πολιτικός μιλάω. Ωραία, σαν μιλήσει ο επενδυτής. Αλλά κυρίως, τώρα. Κυρίως ως λογικό. Να δει ο επενδυτής την απόφαση και να αποφασίσει. Αυτή είναι η απόφαση. Κύριε. Αυτή είναι η απόφαση κυβέρνησης. Λυπάμαι, εδώ έχουμε Σταμάτη. Ρητή δέσμευση υπουργού της κυβέρνησης. Βεβαίως, θα γίνει επένδυση. Δεν είναι δική μου. Θα γίνει επένδυση. Βεβαίως. Ρωτώ λοιπόν, θα την αγνοήσει η κυβέρνηση και θα προχωρήσει. Άρα προς τι ο θόρυβος τώρα. Εάν δεν την αγνοήσει ή κι αν την αγνοήσει ακόμα, μία απόφαση του ΚΑΣ σας δηλώνω ότι ανοίγει το δρόμο προσφυγών στο Συμβούλιο Επικρατείας, άρα αναστολής των εργασιών. Να μην ληφθεί απόφαση. Έχει πρακτικά λοιπόν, έχει πρακτικές συνέπειες. Κύριε Σταμάτη, αυτά ζητάτε. Οφείλατε να μην ληφθεί απόφαση. Η κυβέρνηση να τα έχετε λύσει. Ένα λεπτό, κύριε Σταμάτη. Δεν μπορείτε να τα λύσετε. Το νόμο θα αλλάξει. Είναι δικό σας νόμος και σωστός νόμος. Δεν μπορείτε να τα λύσετε αυτά. Υπάρχει διχασμός μέσα στο ίδιο στην κυβέρνηση. Σεβασμός στην νομιμότητα που εσείς δεν βλέπετε πολύ τα σοβαρά. Γιατί όταν εσείς, κύριε φίλοι, διαμαρτυρώστε εναντίον και πήγατε και με τους αρχαιολόγους, το ίδιο και ο κύριος Σκουρλέτης, αμφισβητείτε την πρόθεση της κυβέρνησης να ενεργήσει σύμφωνα με τον νόμο. Είμαστε εναντίον μιας δημαγωγίας που εκπορεύεται δυστυχώς από τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την οποία οι αρχαιολόγοι είναι εχθροί των επενδύσεων. Οι αρχαιολόγοι με τις αποφάσεις τους προσδίδουν υπεραξία στις επενδύσεις. Δεν είπαμε τίποτα. Υπεραξία. Η μορφή. Όταν πάμε σε ένα χώρο με αρχαία, θα έρθουν και ξένοι εκεί. Η μορφή είναι αντίον της κυβέρνησης. Τι είπεν είσαστε, ότι υπήρχε περίπτωση η κυβέρνηση να ενεργήσει παρά τον νόμο? Όχι, είπεν είσαμε ότι εσείς και πότε από το κύριος Μητσοτάκης ζήτησε την παραίτηση της Γενικής Γραμματέως κ. Βλαζάκη που προείσταται. Όχι, γιατί καθυστερεί. Τη ζήτησε την παρέτηση διότι διαφωνεί με την κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου, κύριε Μητσοτάκη. Όχι, δεν μπήκε ο κύριος Μητσοτάκης καθόλου διαφωνεί. Σε αυτό. Αυτό είναι δική σας ευθύνη και εσείς θα την πάρετε ολόκληρη. Και παραλαμβάνω. Είτε πει το ΚΑΣ ναι, είτε πει το ΚΑΣ όχι. Ας μιλήσει αυτό και ο επενδυτής. Που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα ακούμε τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει εξ ονόματος του επενδυτή. Δεν είναι δυνατόν. Κάθε λίγο και λιγάκι να συγκροτείται το ΚΑΣ, να συνεδριάζει, αναβολή στην αναβολή δεν στην αναβολή. Αυτά, δεν υπάρχουν. Τι έχει λοιπόν, να αποφασίσει. Να αφήσουμε για λίγο το ελληνικό. Καταλαβαίνει τι σημαίνει επενδύσεις απεικιοκρατικού χαρακτήρα που είχε στο μυαλό σας. Να αφήσουμε για λίγο. Το κύριε φίλε. Εμείς το αλλάξαμε. Και το ψηφίσαμε. Εμείς το αλλάξαμε. Το ψηφίσαμε και θα το εφαρμόσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Δεν το ψηφίσατε το προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Νομίζω ότι τα επιχειρήματά σας. Οι υπόλοιποι είναι εναντίον. Κύριε Σταμάτη, κύριε φίλη, νομίζω ότι εσείς είστε εναντίον. Νομίζω ότι τα επιχειρήματά την απόφαση που πήρατε. Τα επιχειρήματά σας ως προς το θέμα αυτό εξαντλήθηκαν. Ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Να έρθουμε τώρα στην κοινωνία με την ευρύτερη έννοια.